2011, επειδή δεν έκλεινε ο προϋπολογισμός μας, δηλαδή τα έσοδά μας και οι δαπάνες δεν είναι ισοσχετισμένα, είχαμε το πολιτικό θάρρος να πούμε ότι θα συνάψουμε δάνεια ενός εκατομμυρίου και το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό για να μπορέσουμε να έχουμε καθαρή εικόνα. Αντί δηλαδή να διωγγώνουμε τα έσοδα με εικονικό τρόπο για να ισοσχετίσουμε τις δαπάνες, είπαμε με καθαρό τρόπο ότι αυτό δεν γίνεται παρά μόνο αν πάρουμε ένα εκατομμύριο το οποίο θα ζητήσουμε στα δάνεια. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε αυτό το μηχανισμό, γιατί μέσα από μια πάρα πολύ σφιχτή οικονομική διαχείριση καταφέραμε να περιορίσουμε τις δαπάνες έτσι ώστε δεν συζήτησε ποτέ αυτό το δάνειο. Αυτό το θεωρώ δείγμα της ειλικρίνειας και της ασύμπαντης που μπορούσε να έχει γίνει μάλλον. Έτσι λοιπόν, από το 2011 και το 2012, ο Δήμος μας πλήρωσε 6.795.000 ευρώ για χρέη προς τρίτους. Επαναλαμβάνω, πληρώσαμε τα δύο πρώτα χρόνια 6.795. Και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση στη συνέχεια ότι αυτά τα χρήματα δεν τα πληρώνει ο Δήμος, αλλά τα πληρώνει η κυβέρνηση κλπ. Κλπ. Ξεκαθαρίζουμε ότι αυτά έγιναν από ίδιους πόρους του Δήμου. Εκτός από αυτά τα χρήματα τα οποία σας είπα ήταν τιμολογημένα, υπάρχουν χρέη τα οποία προκύψαν στην πορεία. Και προέκυψαν χρέη μέσα από ένα μηχανισμό που δυστυχώς υπάρχει στην αυτοδιοίκηση και δεν χρεώνει στους κατάλληλους λογαριασμούς ποσά τα οποία αποτελούν χρέος. Και την ίδια στιγμή έρχεται έγγραφο στο Δήμο που λέει ότι το 2014 το ποσό που θα έχετε για έργα θα είναι κατά 53% λιγότερο από αυτό που ήταν το 2013. Αντιλαμβάνεστε, και θα το επαναλάβω, ότι όταν από τη μια μεριά δημιουργείται η εφορία ότι πάμε καλά, ότι ξεπεράσαμε τα προβλήματα, εμφανίζεται η ανάκαμψη, υπάρχει πλεόνασμα και το πλέον θα τον πειράσουμε κιόλας στις ευπαθείς ομάδες, την ίδια στιγμή ο Δήμος που υπηρετεί τις θέσεώς του, τις πιο ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, τις θέσεώς του, έρχεται έναν που λέει ότι στα χρήματα που θα υπολογίσει για επενδύσεις, τις ΣΑΤΑ τη λέμε, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είναι αυτά που κάνουν επενδύσεις, θα είναι κατά 53% λιγότερο το 2013. Το πρώτο θέμα που πρέπει να κάνουμε είναι η ιεράρχηση των αναγκών και πού θα βάλουμε τα χρήματα που έχουμε. Θα σας πω στη συνέχεια ποιες είναι οι ανάγκες, κατά τι δική μου άποψη και πώς μπορούμε να τα ερευνήσουμε. Αυτό λοιπόν να το κρατήσουμε λοιπόν το ποσό που έχουμε για να κάνουμε έργα. Κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι ο Δήμος μας εισπράττει από τους δημότες κάποια τέλη καθαρισμού και καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και τα οποία βεβαίως τα προορίζει για να καλύψει δαπάνες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αυτά τα οποία εισπράττει είναι ισοσχετισμένα με αυτά τα οποία πληρώνει και λέγονται ανταποδοτικά τέλη. Άρα δεν έχει νόημα να σας κουράσω γι' αυτό. Όσα πάρουμε, τόσα θα δώσουμε. Απλώς όμως για λόγους τάξεως σας λέω ότι αυτά τα ποσά θα είναι για την υπηρεσία καθαριότητας 2.470 για το 2014 αναφέρομαι και οι δαπάνες αντίστοιχα θα είναι 2.470. Άρα δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα από το κομμάτι αυτό για να το προσθέσουμε στο ποσό των έργων. Είναι ίσα βάρκα, ίσα πανιά τα ανταποδοτικά. Αφού λοιπόν τελειώσαμε με αυτό, από πόλου παίρνει χρήματα ο Δήμος μας, όλη η αυτοδιοίκηση, παίρνει από ίδιους πόρους και υπολογίζουμε να πάρουμε το 2014 4.700 και από την κυβέρνηση, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, έτσι το λέμε, αλλά το λέμε έτσι για να επιχορηγήσει από την κυβέρνηση και την έτσι επιχορηγή ο Δήμος και τα λειτουργικές του δαπάνες, άλλα 4.670. Και θα εισπράξουμε, υπολογίζουμε, από οφειλές που μας χρωστάει το κράτος από προηγούμενα χρόνια, γύρω στις 650.000. Αυτά λοιπόν είναι τα έσοδα τα οποία θα πάρουμε. Εγώ θεωρώ, και το λέω με πολύ
ότι ο πιο δύσκολος προϋπολογισμός είναι ο προϋπολογισμός του 2014. Ξεκαθαρίζουμε. Θα είναι αυτός ο προϋπολογισμός. Και το λέω αυτό να γίνει ξεκάθαρο και στους δημότες μας, γιατί είπα ότι η καλλιέργεια, έτσι, αυτά πάνε στην ουσία, ότι όλα πάνε καλύτερα και έχουμε περιθώρια μεγαλύτερα, μας οδηγεί εμάς σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούμε να αντιληφθούμε, να μην μπορούμε να κάνουμε μια λακκούβα, ένα δρόμο, μια συνεδόστρωση σε ανθρώπους οι οποίοι για χρόνια περιμένουν βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Και μιλάω και μέσα στην πόλη. Δεν αναφέρομαι ότι γίνεται στην περιφέρεια. Το κράτος δεν πρέπει να υπάρχει. Από τις δημότητες είναι η χειρότερη περίοδος που διανύουμε με μείωση των εισοδημάτων, με ανεργία, με κρίση ουσιαστική στην οικονομία. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε τον ενόμενο λύσεις και σε ό,τι μας αφορά ο περιορισμός των δαπανών έχει συγκεστεί που δεν πάει κατά, γιατί είναι ανελαστικές οι μεγαλύτερες δαπάνες πλέον. Άρα θα πρέπει να διαχειριστούμε το θέμα αυτό της ΣΑΡΤΑ και να εμείνουμε στα έργα τα οποία έχουμε εντάξει το τεχνικό πρόγραμμα του 2013 στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα προγράμματα και τα οποία θα σας το πω έτσι εν ολίγοις. Ήδη εγκαταστάθηκε ο εργολάβος στο κτίριο το οποίο θα γίνει για την Αλκιόνη, το οποίο επιβλέπει ο Δήμος. Εκαθίσταται, ήδη άρχισε η εγκατάσταση για το έργο της ανάπλασης της πόλης από το ΣΚΑ μέχρι την κέντρο. Ήδη έχουμε δημοκρατήσει για το πρώτο δημοτικό σχολείο, έχουμε μέσα από το πρόγραμμα του ΕΠΕΡΑ, εγκρίθηκε για το 7ο, αναμένεται για το 3ο, συγγνώμη για το 3ο έχει εγκριθεί, 3ο 7ο, αναμένεται για το 1ο. Ο βιολογικός καθαρισμός, ήρθε η έγκριση για δημοκράτηση. Το έργο του ΧΙΤΑ, το οποίο έχει ολοκληρωθεί, να το δέχεται υπόψη σας. Το στάδιο το οποίο έχει στο μεγαλύτερο μέρος ολοκληρωθεί, απομένουν λίγα πράγματα. Και δύο κτίρια τα οποία αφορούν την πόλη, το κτίριο Τσόνι απέναντι από το ΡΕΞ έχει δημοκρατηθεί, το κτίριο Ναυπατία έχει δημοκρατηθεί. Αυτά είναι όλα έργα τα οποία αρχίζουν τώρα. Από το προλάβο. Δεν θέλω να κάνω απολογισμό, αλλά πρέπει να έχει υπόψη ποια είναι αυτά τα οποία θα είναι σε εξέλιξη το 2014. Δηλαδή αρχίζουν τώρα, αλλά η ολοκλήρωση δεν θα τελειώσει. Το 2013 θα συνεχίσει το 2014 και σε κάποια θα περάσει και στο επόμενο χρόνο.